Απόψε τιμούμε πρόσωπα τα οποία με το όραμα, τις ηγετικές τους ικανότητες και την επιχειρηματική τους δραστηριότητα έχουν αφήσει το στίγμα τους στην κυπριακή κοινωνία και οικονομία. Θεωρούμε ότι ο θεσμός αυτός υποβοηθά στην δημιουργία και εμπέδωση κουλτούρας, η οποία αγκαλιάζει και ενδυναμώνει την επιχειρηματικότητα, η οποία είναι απαραίτητη για να ακολουθήσει βιώσιμη ανάπτυξη στην Κύπρο. We are pleased to support it, and to reward people and entrepreneur people with excellence. We are very pleased, mainly in a hardship context. And this is the main thing I want to say about it, and we are pleased about this. Όπως είναι πολύ σημαντική επιβράβευση των πετυχημένων επιχειρήσεων, άλλο τόσο σημαντική είναι η επιβράβευση των προσωπικότητων που ηγούνται αυτών των επιχειρήσεων. Οι ηγετικές προσωπικότητες και η βράβευση αυτών των ηγετικών προσωπικότητων είναι πάντα σημαντικές. Ειδικά όμως στην εποχή μας, όπου ο κόσμος ψάχνει για παραδείγματα καλά, για προσωπικότητες που θα καθοδηγήσουν και θα το έχουν όραμα, αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Γι' αυτόν και πιστεύω ότι είναι ακόμα ένας θεσμός ο οποίος θα πρέπει να συνεχιστεί στο μέλλον. We are very pleased that shipping has such a high recognition here in Cyprus, and naturally I'm very pleased that I and my company and the Limassol shipping industry is the first one to receive the award. Πιστεύω όχι τόσο για τον όμιλο, γενικά για την επιχειρηματικότητα. Πιστεύω ότι ο θεσμός αυτός θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και θα βοηθήσει και εμπνεύσει νεότερους επιχειρηματίες. Είναι μια αναγνώριση των κόπων 25 χρόνων βασικά αυτών των βραβείων, μια αναγνώριση του πάθους και της φιλοσοφίας που έχουμε για ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών μας. Εντάξει, είναι γεγονός ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια προσπαθήσαμε να επικεντρωθούμε σε νεαρότερο προσωπικό. Μπορώ να σας πω ότι το 60% των ανδρών και γυναικών που δουλεύουν στον οργανισμό μας είναι κάτω από 40 χρόνια. Και νομίζω αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό σε αυτές τις εποχές που η ανεργία μας στίζει την νεολαία, να τους δίνεις ευκαιρίες. Ο τομέας των υπηρεσιών έχει συμβάλει πάρα πολύ στην ανάπτυξη της Κύπρου και της κυπριακής οικονομίας εν γέννη. Οι προοπτικές είναι πολύ μεγάλες, φτάνει να τις χειριστούμε σωστά και να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση με τον καταλληλότερο τρόπο. Πιστεύω ότι αυτή η κρίση, όπως και όλες οι κρίσεις, δημιουργούν ευκαιρίες και η εκπαίδευση είναι ο τομέας που πιστεύω μια οικονομία, αν δεν βασιστεί στην εκπαίδευση, στη γνώση γενικά, δεν θα μπορεί να επιβιώσει, αλλά ούτε και να αναπτυχθεί σωστά. Νιώθω ότι οι Κύπροι επιχειρηματίες, βλέποντας το παράδειγμα του πατέρα μου και τα παραδείγματα απόψε των ανθρώπων που βραβευτήκα, ότι θα μπορέσουν σε συνεργασία πέδια με όλο τον κυπριακό λαό και τους συνεργάτες τους να φέρουν πίσω τον τόπο μας σύντομα εκεί που πρέπει να είναι, εκεί που το αξίζει.
Τα βραβεία επιχειρηματικής αριστείας, ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες εποχές που περνούμε, είναι πάρα πολύ σημαντικά, διότι βραβεύονται άνθρωποι που διαχρονικά έχουν συνεισφέρει πολλά στην ανάπτυξη της οικονομίας της Κύπρου, στην εργοδότηση και συνεχίζουν να προσφέρουν. Καταρχήν θα ήθελα θερμότατα να συγχαρώ τους διοργανωτές. Είναι μια πρωτοβουλία πραγματικά που η επιβράβευση του επιχειρήν, ιδιαίτερα των ανθρώπων που σαν πρωταγωνιστές συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου, που υπήρξαν πάντοτε οι σκαπανείς αλλά και οι πρωταγωνιστές, νομίζω ότι είναι μια ενέργεια που ενθαρρύνει αλλά και αναδεικνύει το ρόλο του ιδιωτικού τομέα. Κάτι που εμείς σαν κυβέρνηση δεν παραγνωρίζουμε και θέλουμε να δώσουμε κάθε στήριξη πάντα μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας προκειμένου να επανεκκινήσει η οικονομία μας, να μπούμε σε ρυθμούς ανάπτυξης και να δημιουργούν συνθήκες πραγματικής ευημερίας για το σύνολο του κυπριακού λαού.